στον κόσμο γίνεται μια φορά το χρόνο κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Πριν από λίγα λεπτά, Νίκο, βυθίστηκαν στο σκοτάδι η Ακρόπολη, η Βουλή των Ελλήνων, καθώς και ένας από τους δύο διαδρόμους προσγείωσης και απροσγείωσης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζόλ. Αυτό έγινε 8:30. Ναι. 8:30, ακριβώς. Με αυτόν τον τρόπο, η Αθήνα συμμετέχει, όπως είπες και εσύ, στην παγκόσμια οικολογική δράση, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Κάθε χρόνο μετέχουν εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες σε αυτή τη δράση. Φέτος παίρνουν μέρος 150 χώρες από όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, για μία ώρα θα βυθιστούν στο σκοτάδι κεντρικά κτίρια σε όλο τον κόσμο, καθώς και μνημεία. Να σας πω κάποια μεταξύ αυτών. Είναι το λιμάνι του Σίδνεϊ, η πύλη του Βραδεμβούργου, οι καταράκτες του Νιαγάρα, η μικρή γοργόνα της Κοπενχάγης. Στην Ελλάδα μετέχουν πάρα πολλοί δήμοι. Έτσι μέχρι τις 9:30 θα παραμείνουν στο σκοτάδι μνημεία, καθώς και κεντρικά δημόσια κτίρια. GSOS, ένα παγκόσμιο μήνυμα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε. Πάμε ξανά στο στρατή Αγγελή. Πάμε στο Βατικανό, στρατή, για να δούμε μια μοναδική συνάντηση. Για πρώτη φορά συναντώνται.